Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, η ΕΕΤ και φέτος διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς με στόχο να ενημερώσει για τα αποτελέσματα, τις τάσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά. Συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από όλες τις αδειοδοτημένες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, τόσο του τομέα της καθολικής υπηρεσίας, όσο και του τομέα των ταχυμεταφορών. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση ελληνικών δικτών σε σχέση με αντίστοιχους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από στοιχεία δημοσιευμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων του 2012, μιας και η διαδικασία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Τα τελικά αποτελέσματα κάθε χρόνο της ετήσιας μελέτης της ΕΕΤ δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤ. Μια ματιά για την αγορά με βάση τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Βλέπουμε ότι στον τομέα των ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνται 466 επιχειρήσεις αδειοδοτημένες με γενική άδεια, 7 επιχειρήσεις με ειδική άδεια στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας και ένας που είναι ο καθολικός πάροχος. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε συνεργασία με οργανωμένα δίκτυα που ο αριθμός τους άγγιξε τις 760 επιχειρήσεις στον τομέα ταχυμεταφορών και τις 820 στον τομέα της καθολικής υπηρεσίας. Εδώ αξίζει να πούμε ότι η ΕΕΤ με απόφασή της το Μάρτιο του 2013 προχώρησε σε διαγραφή από το Μητρό Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 129 τον αριθμό λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους της άδειάς τους. Άρα ο αριθμός που βλέπουμε το 2013 θα μειωθεί αρκετά. Με μια ματιά τα βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία των αδειοδοτημένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι για μια ακόμα χρονιά κινήθηκαν πτωτικά, τόσο σε πλήθος αντικειμένων όσο και σε έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι τα αντικείμενα μειώθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τα έσοδα κατά 12,3%, ενώ η εικόνα για την απασχόληση είναι κάπως διαφορετική, μιας και ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας αύξησε οριακά το προσωπικό του, ενώ μειώθηκε αρκετά σε επιχειρήσεις με ειδική άδεια και ακολούθησαν οι επιχειρήσεις των ταχυμεταφορών. Αν κάνουμε σύγκριση της ετήσιας μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος με τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς, θα δούμε ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση. Όμως αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς κινούνται πτωτικά με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το καθάριστο εγχώριο προϊόν. Εδώ δεν συντελεί μόνο η δεινή οικονομική κατάσταση η οποία πλήττει την ελληνική οικονομία, όσο και η ηλεκτρονική υποκατάσταση του επιστολικού ταχυδρομείου που είναι ο κυρίαρχος της ταχυδρομικής αγοράς. Παράλληλη πορεία με τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς έχουν ακόμα και τα αντικείμενα. Τα οποία αντικείμενα, πέρα από την ηλεκτρονική υποκατάσταση, έχουμε και τη μείωση του διαφημιστικού ταχυδρομείου, το οποίο πλήττεται σε καιρό οικονομικής κρίσης. Πάμε να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα μερίδια της ταχυδρομικής αγοράς. Στο πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων, που είναι 501 εκατομμύρια αντικείμενα, βλέπουμε ότι την πλειονότητα κατέχει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας με 89% μερίδιο, τα οποία το αποφέρουν όμως το 55% των εσόδων της αγοράς. Ενώ αντίστροφα, οι εταιρείες των ταχυμεταφορών, μόλις με το 9% του πλήθους των αντικειμένων που διακινούν, τους αποφέρουν το 44% του μεριδίου των εσόδων, γεγονός φυσικό, δεδομένου ότι πρόκειται για υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αντίστοιχα πολύ υψηλότερη τιμή. Εδώ να πούμε ότι σε σχέση με το 2011, το μερίδιο, το 44% που βλέπουμε για τις ταχυμεταφορές, αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού 55% που βλέπουμε του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε πώς κατανέμεται η αγορά μεταξύ επιστολών και δεμάτων. Οι επιστολές καταλαμβάνουν το 96% του συνόλου των αντικειμένων, ενώ τα δέματα μόλις το 4%. Από το 96%, το 96% διακινείται στην πλειονότητά του από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, 92%. Και από τα δέματα που αποτελούν το 4%, η πλειονότητά τους διακινείται από τις ταχυμεταφορές με ποσοστό 76%. Αυτό εξηγεί κιόλας γενικότερα, γιατί οποιαδήποτε μεταβολή στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας επηρεάζει τις μεταβολές στο σύνολο της αγοράς. Διαχρονικά, η ετήσια μεταβολή του πλήθους των αντικειμένων χωρισμένα σε δέματα και επιστολές φαίνεται στο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα. Βλέπουμε ότι οι επιστολές τα τελευταία 2 χρόνια κινούνται πτωτικά με διψήφιους ρυθμούς, ενώ στα δέματα υπάρχει μεγάλη μείωση, αλλά οι ρυθμοί ακόμα είναι πιο μικροί.
Στα δέματα μιλήσαμε και σε προηγούμενες παρουσιάσεις για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βλέπουμε πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε 53% του πληθυσμού, το οποίο είναι χρήστες διαδικτύου. Από αυτούς, το 37% πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές. Άρα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες εμφανίζει τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάμε να δούμε λίγο την απασχόληση στην ταχυδρομική αγορά. Στην ελληνική ταχυδρομική αγορά, με βάση τα στοιχεία που μας δήλωσαν οι επιχειρήσεις, δραστηριοποιήθηκαν το 2012 16.671 άτομα, μειωμένα κατά 448 από την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη μείωση, όπως θα δούμε, ήρθε από τις επιχειρήσεις των ταχυμεταφορών. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι ότι στις ταχυμεταφορές οι αποστολές διακινούνται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις με τα δίκτυά τους και το προσωπικό μοιράζεται 50-50 περίπου σε επιχειρήσεις και δίκτυα. Αυτό που έχει επίσης σημασία να δούμε είναι ότι οι επιχειρήσεις των ταχυμεταφορών, οι αδειοδοτημένες, μείωσαν το προσωπικό τους κατά 786 άτομα, ενώ αντίστροφα ο αριθμός των εργαζομένων στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 329 άτομα. Αυτό δείχνει την προσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις των ταχυμεταφορών να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, χωρίς φυσικά να επηρεάσουν την ευρύτερη λειτουργία. Πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα για τον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, όπου δραστηριοποιείται ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και οι επιχειρήσεις με ειδική άδεια. Εδώ βλέπουμε ότι το 99% του μεριδίου της καθολικής υπηρεσίας το έχει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, ενώ οι επιχειρήσεις με ειδική άδεια κατέχουν μόνο το 1% της αγοράς. Αυτό που αξίζει όμως περισσότερο να δούμε είναι το μερίδιο του αποκλειστικού τομέα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή τις επιστολές οι οποίες είναι έως τα 50 γραμμάρια και οι οποίες έως 31/12 του 2012 δεν ήταν ανοιχτές στον ανταγωνισμό. Οι επιστολές αυτές για να διακινηθούν έπρεπε να ήταν 2,5 φορές επάνω το τέλος της πρώτης κατηγορίας των 20 γραμμαρίων. Αυτός ο περιορισμός πλέον τώρα από 1η-1η του 2013 δεν ισχύει. Οι επιχειρήσεις με ειδική άδεια ειδικεύονται κυρίως, αυτό το 1%, δεν αφορά επιστολικό ταχυδρομείο, αλλά αφορά διαφημιστικά αντικείμενα με διεύθυνση παραλήπτη, που έχουν αποσπάσει 22% μερίδιο από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, και αποστολή εφημερίδων και περιοδικών. Η διαχρονική εξέλιξη των εσόδων και του πλήθους αντικειμένων του φορέα φαίνεται στο συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα. Βλέπουμε την πτώση τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ το μέσο έσοδο των αντικειμένων βλέπουμε ότι είναι σχετικά σταθερό τις 2 τελευταίες χρονιές. Αν συγκρίνουμε το κόστος αποστολής επιστολής εσωτερικού 20 γραμμαρίων πρώτης προτεραιότητας, βλέπουμε την Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι είναι κοντά στο μέσο όρο της αγοράς, που είναι στο 0,59 λεπτά, με ακριβότερη την Νορβηγία με 1,22 και φτηνότερη τη Μάλτα με 0,20 λεπτά. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για τις εταιρείες με γενική άδεια, δηλαδή τον τομέα των ταχυμεταφορών. Εδώ δραστηριοποιήθηκαν 466 επιχειρήσεις, όπως είπαμε, με 760 δίκτυα. Πάμε να δούμε λίγο τα μερίδια αγοράς σε έσοδα και σε πλήθος αντικειμένου. Βλέπουμε ότι το 99% του πλήθους των αντικειμένων διακινείται από τις 8 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς. Ενώ στα έσοδα η εικόνα είναι παρόμοια, μιας και το 92% των εσόδων παράγεται από τις 8 μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες αυτές επιχειρήσεις έχουν οργανωμένα δίκτυα πανελλαδικής κάλυψης που έχουν δημιουργήσει είτε με δικά τους καταστήματα είτε μέσω συνεργασίας με άλλες μικρότερες επιχειρήσεις. Ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν το 9% του πλήθους των αντικειμένων αλλά και περίπου των εσόδων, πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό δίκτυο και συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις για να καλύψουν μεγαλύτερη γεωγραφική βάση. Η εξέλιξη του πλήθους των αντικειμένων και των εσόδων των εταιριών ταχυμεταφορών είναι και αυτή πτωτική με πολύ μικρότερους ρυθμούς και βλέπουμε ότι το μέσο έσοδο είναι σχετικά σταθερό με μειωτική τάση. Τέλος, να δούμε λίγο τα μερίδια των προσφερομένων υπηρεσιών των εταιριών των ταχυμεταφορών και βλέπουμε ότι η πλειονότητα των αντικειμένων αφορά τα έγγραφα εσωτερικού, ακολουθούν τα δέματα εσωτερικού και αξίζει να δούμε λίγο τα δέματα του εξωτερικού, όπου ενώ έχουν μόλις το 2%
του πλήθους των αντικειμένων, αυτά τους αποφέρουν το 18% των εσόδων τους. Αυτά όσον αφορά την αγορά για το 2012. Σας ευχαριστώ πολύ.